Από την υπόθεση αυτή προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα που δεν αφορούν τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους, κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κ. Μητσοτάκη, και την μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία της οποίας ηγείται. Και το θέμα δεν είναι ότι απλώς έχουν υιοθετήσει μια στάση πλήρως προκλητική και απαράδεκτη, για να μην πω χυδαία και ενοχική. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν αποδειθεί σε μια επιχείρηση εκφοβισμού, απειλών και εκβιασμού των μαρτύρων, των αρμόδιων εισαγγελέων και συλλήβδων της ελληνικής δικαιοσύνης. Κινούνται στην γκρίζα ζώνη μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας για να πετύχουν βία ό,τι δεν μπορούν να πετύχουν με δημοκρατικά μέσα. Απλώνουν μια μαύρη σκιά πάνω από τη δικαιοσύνη και τη χώρα, με την ελπίδα να καλύψουν έτσι τις πολιτικές τους ευθύνες για το σκάνδαλο στο φάρμακο, το σκάνδαλο διασπάθησης χρήματος, δημόσιου χρήματος στην υγεία, αλλά και τις πιθανές ποινικές ευθύνες κάποιων, αν αυτές αποδειχθούν, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο Νοβάρτης. Δημόσια, ανοιχτά, απροκάλυτα, αντικαθιστούν τις πολιτικές πρακτικές με πρακτικές εκφοβισμού, παρακράτους, κουκούλας. Και αναρωτιέμαι, ποιος κυβερνά τελικά αυτό το κόμμα, το ιστορικό αυτό κόμμα? Τι σχέση έχει η σημερινή Νέα Δημοκρατία της εμφύλιας ρητορίας, της υπονομευτικής αμετροέπειας, της διχαστικής γραμμής με το συντηρητικό κόμμα της τάξης, της νομιμοφροσύνης, της δημοκρατικής αυστηρότητας, της λαϊκής δεξιάς, με τις μεγάλες διαφορές που είχαμε πάντοτε ιστορικά από τότε που ιδρύθηκε ως σήμερα.